Ο Ηράτους κυκλοφόρησε πριν μερικές μέρες τον καινούργιο του δίσκο OK 2020, μια αρκετά ενδιαφέρουσα δουλειά, γι' αυτό πάμε αμέσως στο κυρίως θέμα. Ότι έλκομαι μισή, ότι μ' αρέσει καταστρέφω, ότι κοιμίζω να χαθεί, πάντα ξυπνά για να το βλέπω. Αρχικά να πω το προφανές ότι δεν θα αναφέρομαι στον δίσκο κάθε φορά σαν OK 2020 για λόγους συντομίας. Το OK πιστεύω πως είναι αρκετό για να καταλάβουμε όλοι μας για τι πράγμα μιλάμε. Όσον αφορά το δίσκο λοιπόν, πιστεύω πως ο καλύτερος χαρακτηρισμός που θα μπορούσα να του δώσω είναι ο εξής: κλασικός Ηράτους. Το OK είναι λίγο πολύ ό,τι ακριβώς θα περίμενε κάποιος φαν του Ηράτους να ακούσει από τον ίδιο. Ένας κατά βάση συναισθηματικός δίσκος με το περιστασιακό χιούμορ εδώ και εκεί για να ελαφρύνει λίγο το κλίμα. Ένα στυλ χαρακτηριστικό της μουσικής του Ηράτους, το οποίο ξέρει να κάνει και να μεταχειρίζεται πάρα πολύ καλά. Μου θύμισε πάρα πολύ τους παλιότερους δίσκους του πριν από το Voyager 3 και για μένα αυτό καταγράφεται ως κάτι θετικό, μιας που δεν ήμουν και ο μεγαλύτερος φαν του Voyager. Αν και σέβομαι και κατανοώ το σκεπτικό εκείνου του δίσκου, χρειαζόταν μια αλλαγή στη δισκογραφία του εκείνη την περίοδο, είμαι αρκετά σίγουρος πως αν αντί για το Voyager 3 μας έδινε τότε το OK, αυτό δεν θα έπαιρνε την ίδια ανταπόκριση από τον κόσμο όπως πήρε και τώρα, μιας που εκείνη την περίοδο θα φαινόταν σαν ένα ακόμη από τα ίδια. Ενώ τώρα που ο κλασικός συναισθηματικός Ηράτους έχει αρχίσει να λείπει από το κοινό του, πιστεύω πως το OK ήταν αυτό ακριβώς που χρειαζόμασταν. Ο δίσκος είναι ένα σεβαστό μέγεθος, 12 κομμάτια, αρκετό για να μου δώσει τη μουσική που θέλω να ακούσω από τον Ηράτους χωρίς να παρατραβήξει και να με κάνει να βαρεθώ. Ακόμα και αν ήταν στο χέρι μου, δεν νομίζω πως θα αφαιρούσα κανένα κομμάτι, αν και σίγουρα υπάρχουν κάποια τα οποία ξεχώρισαν και κάποια που ίσως να περίμενα περισσότερα πράγματα, αλλά για παράδειγμα δεν υπάρχει κάποιο που θα σκυπάρω όταν έρθει η σειρά του. Είναι ένα πολύ ικανοποιητικό σύνολο. Δεν είχε πολλές συμμετοχές, από τα 12 κομμάτια μόλις σε 3 υπήρχαν features, αλλά μπορώ να πω πως ήταν αρκετά καλά και τα 3. Αρχικά, έπειτα από λαϊκή απέτηση χρόνων, πήραμε επιτέλους την πολυπόθητη συνεργασία του Long 3 με τον Ηράτους. Η ιστορία αυτή κρατάει καιρό, μιας που από τη στιγμή που έβγαλε ο Long το κομμάτι του Αρρωσταίνω το 2016, όπου αφιέρωνε στην κοπέλα όλα τα τραγούδια του Ηράτους, πολλοί ήταν αυτοί που περιμένανε να δούνε μια συνεργασία μεταξύ τους, μαζί κι εγώ. Και πραγματικά, μιας που είμαι φαν και των δύο, μου βγήκε ένα αυθόρμητο χαμόγελο όταν είδα τη λίστα των κομματιών και είδα το fit του Long 3 στο υπέροχο εσύ. Τώρα, όσον αφορά το κουπλέ το ίδιο, αν έκανα μια προσπάθεια να το κρίνω 100% αντικειμενικά, τότε ήταν OK προς το καλό. Σίγουρα πολύ μακριά από τα καλύτερα κουπλέ του Long 3, αλλά σίγουρα δεν ήταν και το χειρότερό του που έχουμε ακούσει. Ήταν απλά καλό. Όμως προσωπικά μου φτάνει που είδα Ηράτους και Long 3 στο ίδιο κομμάτι και μπορώ να απολαύσω τα κουπλέ και των δύο για αυτά που είναι. Οπότε όλα καλά. Μετά έχουμε Still Most 27 Ιούνιου, μια συμμετοχή που δεν περίμενα για να είμαι ειλικρινής. Είχα μεγάλη περίεργεια να δω πώς θα πάει και μπορώ να πω πως με εξέπληξε. Ο Μο ταιριάξε πάρα πολύ στο ύφος του κομματιού και μας έδωσε ένα αρκετά καλό κουπλέ. Πολύ καλή συμμετοχή λοιπόν και από τον Μο εδώ πέρα. Κλείνοντας λοιπόν με τις συνεργασίες, έχουμε τον Τζόνι Αλεξίου στο Αυτό το Εγώ θα μας θάψει. Όταν άκουσα για πρώτη φορά το κουπλέ του, θα είμαι ειλικρινής, απλά απογοητεύτηκα. Δεν το περίμενα καθόλου. Και λίγο πολύ ανυπομονούσα να περάσει το κουπλέ του. Με θυμάμαι χαρακτηριστικά να λέω γιατί να το κάνεις αυτό, γιατί να χαλάσεις ένα τόσο ωραίο τραγούδι. Όμως σταδιακά κάτι άλλαζε. Την επόμενη φορά που άκουσα το κομμάτι, το κουπλέ του Τζόνι δεν μου φάνηκε τόσο κακό, αν και συνέχιζε να με ενοχλεί το autotune. Παρ' όλα αυτά, όσο συνέχιζα να του δίνω ευκαιρίες και να το ξανακούω με τον καιρό, μου άρεσε όλο και περισσότερο. Το άφηνα να με παρασύρει με το vibe του και κάπως έτσι μετά από 5-6 ακροάσεις κατέληξε να είναι ένα από τα αγαπημένα μου κουπλέ του δίσκου. Το διαφορετικό στυλ που φέρνει ταιριάζει με το vibe που θέλει να πετύχει το κομμάτι. Και κατά τη γνώμη μου προσθέτει κάτι φρέσκο που αν του δώσει την ευκαιρία τότε μπορεί να ανυψώσει αρκετά το τραγούδι. Αν μη τι άλλο, είναι μια ενδιαφέρουσα πινελιά στον συνολικό ήχο του δίσκου. Πριν κλείσω όμως το βίντεο, δεν γινόταν να μην κάνω και μια ξεχωριστή αναφορά στο πολλές φορές παντός καιρού, το storytelling κομμάτι του δίσκου. Αν και θεωρώ λίγο άτυχη την επιλογή να μπει τελευταίο γιατί αφήνει μια κάπως βαριά γεύση στο δίσκο, αυτό δεν αφαιρεί τίποτα από το πόσο τρομερό κομμάτι είναι και το μήνυμα που περνάει κατά της βίας των παιδιών. Αν και είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό και δύσκολο θέμα, ο Ηράτους το χειρίστηκε και το μετέφερε στα αρχεία μας με πάρα πολύ καλό τρόπο. Ήταν όσο γραφικό, σκληρό και επιθετικό θα έπρεπε να είναι χωρίς να ξεπερνάει τα όρια και του αξίζουν τρομερά props για αυτό το αποτέλεσμα. Συμπέρασμα λοιπόν για το δίσκο. Προσωπικά μου άρεσε αρκετά. Ήταν λίγο πολύ μέσα σε εισαγωγικά ο παλιός καλός Ηράτους. Κάποιοι τον λατρεύουν, κάποιοι όχι τόσο. Εγώ έμεινα ικανοποιημένος από τα όσα μου πρόσφερε ο δίσκος. Δεν ξέρω πού θα τον τοποθετούσα σε σύγκριση με τους υπόλοιπους δίσκους του, είναι πολύ νωρίς ακόμα για μια τέτοια σύγκριση, όμως σίγουρα για μένα ήταν καλύτερος από το Voyager 3. Αν και είναι εντελώς διαφορετικό το ύφος και το στυλ τους, είναι οι δύο πιο πρόσφατοι δίσκοι του, οπότε λίγο πολύ αυτόματα συγκρίνονται, ακόμα και αν είναι λίγο άδικο. Το OK είχε καλές συμμετοχές, αν και συναισθηματικός δεν ήταν εντελώς καταθλιπτικός. Το 12 κομμάτια του είναι ένα πολύ καλό μέγεθος για τον δίσκο, όχι πολύ μεγάλος, αλλά ούτε σε αφήνει διψασμένο στο τέλος, είναι just enough. Όπως είπα και πριν, τον απόλαυσα αρκετά, ήταν μια πολύ καλή δουλειά από τον Ηράτους. Ήμουν ο Στεζ και θα τα πούμε σύντομα.